Ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, δημοσιογράφος και υπεύθυνος για την επιμέλεια και παρουσίαση των δελτίων καιρού της ΕΡΤ, είναι κοντά μου απόψε στο στούντιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη μου τιμή. Δεν έχω λόγια. Στην Κρήτη, την οποία έχω να επισκεφτώ πολλά χρόνια, αλλά πραγματικά είναι μέσα στην καρδιά μου. Και έχουμε μια έτσι ιδιαίτερη σχέση με τους τηλεθεατές και από την εταιρεία και μέσα από το Facebook. Και να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και αυτούς που με ψήφισαν την τελευταία φορά, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Τα είχατε πάει πάρα πολύ καλά στις προεκλογικές. Ναι, 66.000. Είχατε έρθει στην πέμπτη θέση. Αν και ήταν μία εκλογή, όμως ήταν πολύ μεγάλη πραγματικά η αποδοχή που είχατε από τον κόσμο. Θέλω απλώς να συμπληρώσω για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν ότι από τον Νοέμβριο του 2022 είστε αναπληρωτής γραμματέας του τομέα πολιτικής προστασίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και παράλληλα είστε και εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Βλέπετε τι έχει κάνει η Φόφη Γεννηματά, η Ύμνηστη. Αυτή μου πρότεινε να κατέβω στην πολιτική και που και μετέπειτα πήρα φόρα σε εισαγωγικά. Και ευχαριστώ και όλους όσους με τίμησαν στην Θεσσαλονίκη. Είναι μια, έτσι πώς να σας το πω, μια τιμή. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πολιτική, είναι και ψυχοφθόρα βέβαια, αλλά όταν προσφέρεις, μαθαίνεις και πολλά πράγματα και για τον εαυτό σου γενικότερα. Για δεύτερη φορά λοιπόν θα δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας. Γιατί λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ και γιατί στην Ευρωβουλή? Γιατί, θα σας έλεγα, γιατί όχι. Γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει φοβερές μεταρρυθμίσεις στην χώρα. Είναι και ένα αρκετά αδικημένο κόμμα, να σας πω την αλήθεια. Και πάω με τους αδικημένους, γιατί είναι ένα κόμμα στο οποίο του κολλήθηκε μια ρετσινιά για τη χρεοκοπία της χώρας τότε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος δεν μας έχει δώσει συνέντευξη. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάποια συνέντευξη από τότε να δίνει ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής για το τι συνέβη τότε. Και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή τρίπλα της Νέας Δημοκρατίας να κολλήσει αυτή τη ρετσινιά και να κολλήσει επίσης και ο Γιώργος Παπανδρέου, μια ρετσινιά του οποίου πραγματικά δεν ξέρω πώς το φέρνει τόσο. Είναι πολύ βαρύ αυτό το τίμημα. Είναι σαν εγώ να πάω σε μια εταιρεία να μου πούν να την εξηγιάνω και να μου φορτώσουν την χρεοκοπία τους. Τώρα φυσικά υπάρχουν και κάποιοι που διαφωνούν με όλα τα λάθη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία τα δέχομαι. Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε την προσωπική σας άποψη. Ακριβώς. Λοιπόν, έχετε πει ότι θέλετε να προσφέρετε στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής, σωστά? Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Θέλω όμως σε ό,τι αφορά αυτό να μου πείτε πώς βλέπετε την εξέλιξη του ζητήματος αυτού μέσα στα χρόνια, στην Ευρώπη, αν έχουν γίνει βήματα ή αν υπάρχει ολιγορία. Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή, αν ρωτήσουμε τώρα τους τηλεθεατές, αν μπορούσαμε να τους ρωτήσουμε και να είχαμε απαντήσει έτσι απευθείας, ο καθένας θα μας δώσει τη δικιά του απάντηση. Ξέρετε κάτι, και τους κοιτάω στα μάτια και τους ρωτώ, πραγματικά δεν έχει περάσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περισσότερα τουλάχιστον, τι είναι κλιματική αλλαγή. Γιατί η κλιματική αλλαγή υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει. Μιλάμε τώρα για κλιματική κρίση. Μπερδεύεται ο κόσμος και έχει γίνει ένα φοβικό σύνδρομο αυτή η κλιματική αλλαγή, που αντί όλοι μαζί ενωμένοι να βρούμε μια λύση, όλα τα έθνη, δημιουργεί τέτοια παραπλάνηση και τέτοιο πανικό που ο κόσμος, επειδή έχω φίλους στο Facebook, όταν ρωτώ κάποιες τέτοιες ειδήσεις για την κλιματική αλλαγή, αντί να έχουμε μια συμμετοχή, απλά δεν συμμετέχει κανένας. Το θεωρώ δηλαδή άδικο αυτό. Γιατί ο πλανήτης, όταν ήταν να μπορέσουμε όλοι μαζί να κλείσουμε την τρύπα του όζοντος, τα κατάφερε. Κλείσαμε την τρύπα του όζοντος. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι ότι μη αναστρέψιμη η όλη κατάσταση. Δεν υπάρχει βέβαια χώρος για εφησυχασμό στο θέμα. Ακριβώς. Αλλά το θέμα. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Αλλά τώρα και οι επιστήμονες έχουν κάποιο λόγο σε αυτό. Όταν μιλάνε με ξύλινη γλώσσα και δεν περνάει στον κόσμο ακριβώς το τι μπορεί να γίνει, τότε ο κόσμος αποσυντονίζεται. Υπάρχουν και οι άλλες φωνές. Εμένα, για παράδειγμα, μου λένε Αρναούτογλου, γενικά είστε του συστήματος, υποστηρίζει την πράσινη ενέργεια, πας και στην Ευρωβουλή για τα λεφτά κτλ. Και είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακούς. Και η μόνη απάντηση είναι η εξής. Δηλαδή, δεν βγάζουν λεφτά αυτοί που τώρα μολύνουν το περιβάλλον? Πάντα η ανθρώπινη φύση είναι γονιδιακό να βγάζει χρήματα και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται. Πάντα θα υπάρχουν. Δυστυχώς, δεν το λέω ευτυχώς. Αλλά προτιμούμε να πληρώνουμε φόρους, να βγάζουν τεράστια κέρδη εταιρείες εξόρεξης, από το να βγάζουν κάποια χρήματα ή κάποιες εταιρείες που θα φέρουν καλύτερη ποιότητα στον αέρα που αναπνέουμε. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο κάποιο. Η επιστήμη, κύριε Αρναούτογλου, μπορεί να βάλει φρένο στη κλιματική αλλαγή? Η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί να βάλει κανένα φρένο, διότι υπάρχει μια ανάπτυξη
διαφορετικών ταχυτήτων στον κόσμο και βλέπουμε ότι πολλές χώρες δεν θέλουν να έχουν μια συμμετοχή σε αυτό και κυρίως αυτές οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια. Γιατί σου λέει και είναι δίκαιο αυτό. Εσείς αναπτυχθήκατε στη Δύση, τώρα και η Κίνα το λέει αυτό. Εσείς μολύνετε το περιβάλλον, είστε υπέτη και εμείς τώρα θέλουμε να αναπτυχθούμε και να φτάσουμε να έχουμε ένα μερίδιο σε αυτό που λέγεται ποιότητα ζωής που εσείς είχατε μέχρι τώρα. Τώρα, αν έχουμε ποιότητα ζωής, ξέρουμε αυτό είναι σχετικό. Πώς τώρα θα μπορέσουμε να συνοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους και να πούμε ότι όλο αυτό δυστυχώς έχει ένα κόστος, αυτή η ανάπτυξη έχει κόστος για όλους. Σε αυτό είμαι κάθετος, θέλει συνεννόηση, θέλει σαν μια γροθιά και κυρίως οι Έλληνες εμείς πλέον να μην τσακωνόμαστε, να μην σκοτωνόμαστε. Και είναι ένα θέμα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και τα κράτη από μόνα τους. Δηλαδή χρειάζεται τρόπον την διεθνή συνεννόηση. Ναι, αλλά αν δεν μπορούμε να συνοηθούμε εμείς στην Ελλάδα για δικά μας θέματα, τώρα το πάω. Πράγματα τα οποία μπορούν να λυθούν. Πώς μπορούμε να πείσουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και τους υπόλοιπους κατοίκους του πλανήτη, τους πολιτικούς, ότι αυτό μπορεί να γίνει. Χωρίς συνεννόηση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι πάντως μία παράμετρος για την κλιματική αλλαγή που συζητάμε, που μπορεί να καταστεί πολλαπλασιαστής απειλών για άλλα θέματα, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι η επισιτιστική κρίση, η υδάτινη πόρη. Είναι πολυσύνθετο και πολυδιάστατο. Το οποίο το έχουμε ήδη. Συμβαίνει. Έτσι δηλαδή, φυσικά. Αλλά η κλιματική αλλαγή, εγώ θα έλεγα παύλα κρίση, είναι και ευκαιρία. Γιατί πολλές χώρες στην Βόρεια Ευρώπη έχουν δει ότι υπάρχουν και ευκαιρίες μέσα από αυτή την κλιματική αλλαγή. Προσαρμόζουν και τα συστήματά τους αλλά και τις καλλιέργειές τους σε νέα δεδομένα, το οποίο δεν θα ήθελα και εγώ η χώρα μου να μείνει πίσω. Οπότε, όπως και παράδειγμα, και η τουριστική περίοδος θα μπορούσε να ανθίσει σε μια τέτοια κατάσταση όπου η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει και άλλο. Δεν είναι ότι το λέω σαν θετικό, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία που πρέπει να τα δούμε μαζί με τα αρνητικά, το ότι μπορούμε να τουλάχιστον να έχουμε και κάποια θετικά μέσα από αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν λοιπόν καταστάσεις τέτοιες θετικές, δεν είναι όλες θετικές, τις οποίες όμως πρέπει όλοι μαζί, πρώτα από την Ελλάδα, στην Ελλάδα και μετά στην Ευρώπη και μετά παγκόσμια, να μπορούμε να τις συζητήσουμε. Να υπάρχει μια ομοφωνία και μια ομόνοια σαν μια γροθιά να τα θεωρείτε ότι η χώρα μας θα είναι από τις περιοχές που θα επηρεαστεί αρκετά, ήδη επηρεάζεται. Το θέσατε σωστά. Ο πλανήτης όλος επηρεάζεται. Και ξέρετε κάτι, μου κάνει και εντύπωση, γιατί υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν βγαίνουν ούτε στο διαδίκτυο ούτε στην τηλεόραση. Όπως. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία στα ανοιχτά του Μαϊάμι και στα ανοιχτά των ΗΠΑ στα νότια έχει φτάσει στους 38,5 βαθμούς των νερών της θάλασσας. Ποτέ δεν αναφέρεται αυτό. Το οποίο έχει καταστρέψει κοράλια, ψάρια, πεθαίνουν. Αλλά μια φωτιά στην Κρήτη, μια φωτιά στη Ρόδο, δίνει έτσι περισσότερη ένταση, η οποία φωτιά δεν σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή δεν παίζει το ρόλο της, αλλά θα μπορούσε να συμβεί γιατί ξηρό είναι το κλίμα της Κρήτης το καλοκαίρι, όπως και στα Δωδεκάνησα, εύκολα μπορεί να ανάψει μια φωτιά. Τώρα, αν οι εμπλιστές έχουν πολλαπλασιαστεί, αυτό είναι θέμα το να το δούμε. Αλλά δεν είναι μόνο οι φωτιές το επίκεντρο που εστιάζουν συνήθως τα περισσότερα μίντια. Υπάρχουν καταστροφές πραγματικά, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, αλλά και μεγάλες θερμοκρασίες των νερών της θάλασσας, που αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω ώστε να καταλάβει ο κόσμος το τι συμβαίνει. Επειδή είστε και στον τομέα της πολιτικής προστασίας, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζετε και το μηχανισμό εκ των έσω, αν η επιστήμη και η πολιτεία κινούνται και δουλεύουν μαζί πάνω σε θέματα φυσικών καταστροφών, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της Θεσσαλίας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς για μένα η πολιτική και με ΙΤΑ και με ΟΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ, κυρίως με ΟΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ, αν δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν είναι πολιτική. Αντίληψη του προβλήματος έχει. Γιατί πολλές φορές ακούμε ότι, για παράδειγμα, η περίπτωση της Θεσσαλίας ήταν μια εξαιρετική περίπτωση που συμβαίνει σπάνια. Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Την αντίληψη μπορεί να την έχει. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ενσυναίσθηση. Κάτι που έχουν οι Βορειοευρωπαίοι. Εκεί έχουμε μια διαφορά. Τι και αν έχεις 800 πτυχία. Τι και αν είσαι σούπερ επιστήμονας ή Αϊνστάιν. Τι και αν ξέρεις 20 με 30 γλώσσες. Αν δεν μπεις στα παπούτσια του άλλου, αν δεν αισθανθείς το πρόβλημα του άλλου, δεν μπορείς να τον εκπροσωπήσεις. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Οι Βορειοευρωπαίοι και οι Νοτιοευρωπαίοι και κυρίως οι Έλληνες έχουμε ένα γεφύρωτο κομμάτι σε αυτό. Δηλαδή, με το προτεσταντικό στοιχείο που ξέρετε στη Βόρεια Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό και ό,τι κάνεις έχει συνέπειες, είτε καλό είτε κακό. Εμείς κάτι σε αυτό στη χώρα μας δεν το έχουμε. Δεν μπορούμε να τα βρούμε και να δώσουμε να καταλάβουν στους υπόλοιπους Βορειοευρωπαίους το ότι αυτά που γίνονται έχουν και άμεσα αποτελέσματα και θα πρέπει να λογοδοτήσουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει
κάποια πρόληψη ή οτιδήποτε σε αυτές τις καταστάσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι επιστήμονες και πολιτικοί μπορεί να είναι οι καλύτεροι, να έχουν τα περισσότερα πτυχία και τις καλύτερες γνώσεις, αλλά αν δεν διαισθάνονται και δεν συναισθάνονται τα προβλήματα, δεν μπορούν να λυθούν αυτά έτσι μόνο με την γνώση κάποιων συγκεκριμένων πραγμάτων ή με το ότι μπορεί να καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Θέλει κάτι παραπάνω από το να καταλαβαίνεις ένα πρόβλημα. Πρέπει να μπορείς να το λύσεις. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι ενώ οδεύουμε προς τις ευρωεκλογές, κυρίως αυτό που κυριαρχεί στο δημόσιο διάλογο είναι έτσι μια αντιπαράθεση ανάμεσα στα κόμματα που παίρνει και τοξικές διαστάσεις και δεν ακούμε επί της ουσίας συζητήσεις, ώστε να είναι και πιο ενημερωμένοι οι εκλογείς? Μην το συζητάτε. Μιλάμε, γίνεται σκοτωμός και πάλι σε πολλά στα περισσότερα παράθυρα. Κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Ξέφυγα κι εγώ μια φορά σε μια συνέντευξη σε ένα ιδιωτικό κανάλι. Και δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί δεν μπορούσα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Έπεφταν όλες οι ερωτήσεις και απαντήσεις ταυτόχρονα. Ναι, το θεωρώ περίεργο και το θεωρώ επίσης ότι αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει επιτέλους, γιατί βλέπουμε μια εξωτερική πολιτική του Ερντογάν και της Τουρκίας, η οποία, φανταστείτε τώρα, η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή τη στιγμή απολαμβάνει προνομίων και συμπεριφοράς σαν να ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού να ήταν η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εμείς δεν έχουμε κάνει εξωτερική πολιτική τόσο τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε να βρούμε έτσι έναν τρόπο να κάνουμε εξωτερική πολιτική και πάλι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί δεν τα καταφέρουμε μεταξύ μας. Δεν είμαστε ενωμένοι. Και αυτό είναι το μήνυμα. Όταν πας στην Ευρώπη, πρέπει να δείξει ότι είσαι μια γροθιά. Τα προβλήματα τα ελληνικά να τα λύνουμε εδώ, να μην ξεφτιλιζόμαστε διεθνώς. Γιατί όλοι οι Βορειοευρωπαίοι τα λύνουν τα εσωτερικά τους και όταν πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ενωμένοι για να λύσουν τα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια θέματα. Γιατί τέτοια είναι η φωνή μας. Και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να πάμε να ψηφίσουμε αυτή τη φορά. Γιατί έχουμε παγκόσμιες προκλήσεις πρωτοφανείς για την ανθρωπότητα. Αν δεν πάμε ενωμένοι τώρα και σαν ευρωβουλευτής υποψήφιος τώρα. Έδωσα μια συνέντευξη σε ένα ολλανδικό ραδιόφωνο. Και ο δημοσιογράφος αυτό που έκανε ήταν να με περιπέζει με τα προβλήματα της χώρας. Αντί να μου ρωτήσει τι μπορώ να κάνω στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι σαν να μου έδινε την αίσθηση ότι εσείς οι παρακατιανοί, όχι μόνο δεν μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα με τίποτα της Ευρώπης ή του κόσμου, αφού δεν μπορείτε να λύσετε πρώτα τα δικά σας προβλήματα, διαφάνεια κτλ. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι εκείνη την ώρα, πώς να απαντήσω. Ότι το Πασόκ είναι καλύτερο, δηλαδή θα ήταν ακόμα πιο άσχημο να πω ναι, το Πασόκ μπορεί να λύσει τα προβλήματα που μπορεί να τα λύσει, από το να πω ότι σαν Έλληνας πρέπει όλοι μαζί να πάμε σαν μια γροθιά για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τις αξίες της χώρας μας. Λοιπόν, θέλω την άποψή σας και πάνω στο εξής. Υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι οι οποίοι έχουν καλώς ή κακώς το πλεονέκτημα της δημοφιλίας, της αναγνωρισιμότητας. Συγκαταλέγεστε σε αυτούς. Έχει ανοίξει όμως πολύ μεγάλη κουβέντα επ' αυτού. Εσείς πώς τοποθετήσετε? Τώρα άνοιξε μόνο αυτή η κουβέντα. Γιατί τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί στάρτες τηλεόραση οι οποίοι έχουν βάλει, έχουν δώσει, κατέβει υποψήφιοι για βουλευτές, ευρωβουλευτές. Είναι πάρα πολύ καλό το ερώτημα, αλλά θα σας έλεγα το εξής. Αυτό μπορεί να σου γυρίσει boomerang. Διότι ανάλογα το τι δείγματα γραφής έχεις δώσει στη ζωή σου, γιατί εγώ δουλεύω από τα 17, δουλεύω συνεχώς, είμαι μισθωτός. Έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα και στην δημόσια τηλεόραση. Αλλά η εικόνα θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός που δίνεις με τα χρόνια. Γιατί αν γελιοποιηθείς ή αν κάνεις οποιοδήποτε λάθος, αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουν οι αντίπαλοι σου. Και μάλιστα, πολύ πιο εύκολο οι άνθρωποι της τηλεόρασης μπορεί να γελιοποιηθούν με fake news ή να παραποιηθούν κάποια πράγματα. Και επειδή το όνομα είναι γνωστό, πραγματικά ώσπου να αποκατασταθεί η φήμη τους, να έχουν χάσει τις εκλογές. Οπότε είναι ένα δίκοπο μαχαίρι και η δημοσιότητα. Λοιπόν, οι δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ως υποψήφιος? Οικονομικές. Δεν μας δίνουν κανένα ευρώ από το Πασόκ για να πάμε να κινηθούμε πουθενά. Εγώ με τη γυναίκα μου, όσες οικονομίες έχουμε και έχω, πραγματικά είναι δύσκολο. Βάζουμε από την τσέπη μας ό,τι έχουμε βάλει στην άκρη. Είμαι και στο Δήμο, δεν παίρνω φράγκο ή ευρώ, όπως θέλετε πείτε το. Κάνω έναν εθελοντικό. Προσφέρεται αμυστή τη υπηρεσία. Ακριβώς, ναι. Πολιτικό εθελοντισμό. Είναι πολύ δύσκολο με 2 ευρώ και τη βενζίνη και τα αεροπορικά να μπορέσει να προσαρμόσει όλα. Δεν μπορώ να πάω παντού, γι' αυτό και έρχομαι στις μεγαλύτερες πόλεις. Αν είχα τη δυνατότητα, ονοτικά την οικονομική θα πήγαινα από άκρη σ' άκρη. Είναι αυτό το μόνο πρόβλημα. Αλλά από την άλλη, είναι τέτοια η αγάπη του κόσμου και μέσα και το δελτίο του καιρού, έτσι όπως το βλέπω. Αλλιώς δεν μπορούσα να το είχα αντιληφθεί αυτή η σχέση που έχουμε με τους τηλεθεατές πανελλαδικά. Το οποίο σε κάνει να λες, ωραία, θα το προσπαθήσω μέχρι τέλους, θα κάνω έναν αγώνα δίκαιο. Και είστε πάντως από τα πιο αγαπητά πρόσωπα. Ναι, το κατάλαβα σήμερα αυτό, όταν είπα ποιον έχω καλεσμένο στο δελτίο.
Και αυτό δεν έχει να κάνει με κομματικούς χρωματισμούς. Ναι, έτσι, γιατί το ξεκαθαρίζω. Εγώ δεν ήμουν επαγγελματίας πολιτικός. Έχει να κάνει με προσωπικότητες. Ναι, δεν ήμουν επαγγελματίας πολιτικός. Τώρα κι εγώ, η Φόφη Γεννηματά ήταν αυτή η οποία μου πρότεινε να κατέβω στο πολιτικό στίβο. Αυτή στην ουσία μου έμαθε 2-3 πράγματα, γιατί ήμουν έναν ήπιο πολιτικά την προηγούμενη φορά. Τώρα, όχι ότι έχω γίνει και αμάν ο σούπερ πολιτικός, το οποίο δεν θέλω να πάρω αυτή την έννοια, γιατί έχει και μια αρνητική χρειά το να γίνεις ένας πολιτικός. Θέλω απλά να είμαι όπως ήμουνα κοντά στον κόσμο και να, αν γίνεται, όπως προσφέρω και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω κάνει αρκετές προτάσεις οι οποίες έχουν περάσει για τη θωράξη της πόλης από έντονα καιρικά φαινόμενα και γενικά την κλιματική αλλαγή. Αυτά, αν εκλεγώ, θα ήθελα να τα μεταφέρω σε όσες περισσότερες πόλεις και τόπους μπορώ στην Ελλάδα. Κύριε Αρναούτογλου, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Να είστε καλά, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και κλείνοντας να πω, φίλες, φίλοι, κυρίες και κύριοι, από μένα δεν θα δείτε φυλάδια στα γραμματοκιβώτια σας. Δεν έχω τυπώσει φυλάδια. Δεν θα σταυρώσω κανένα ψηφοδέλτιο, ούτε θα πειράσω ψηφοδέλτιο, γιατί το θεωρώ αναχρονιστικό και αυτό μειώνει την αντίληψη και την, έτσι, των ανθρώπων. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί κάποιος να σας δώσει ένα φακελάκι με σταυρωμένα ψηφοδέλτια, ενώ μπορείτε να το κάνετε, να το κάνουμε εμείς, χωρίς να χρειάζεται κάποια βοήθεια, γιατί αν μας δίνουν φακελάκι για να ψηφίσουμε, σημαίνει ότι θα πρέπει να μας δίνουν φακελάκι σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας. Και είμαι το νούμερο 6 στο ψηφοδέλτιο, από πάνω προς τα κάτω, του ΠΑΣΟΚ Κοινά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που και καλή συνέχεια, κύριε Αρναούτογλου.